κατασκεύασαν σήμερα με δίθεν τραυματίε από ελληνικά πυρά. Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Οι ενέργειε αυτέ γίνονται κατά παράβαση των υποχρεώσεων τη Τουρκία, όπω αυτέ απορρέουν από την κοινή δήλωσή τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία, αντί να περιορίσει τα κυκλώματα διακινητών μεταναστών και προσφύγων, έχει γίνει η ίδια διακινητή. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αυστηροποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τη φύλαξη των συνόρων μα στην ξηρά και τη θάλασσα. Την Κυριακή το απόγευμα, συνήλθε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνική Ασφάλεια. Στο οποίο επιβεβαιώθηκε η αρχική εκτίμηση ότι οι μετακινήσει πληθυσμών προ τα ελληνικά σύνορα, λόγω του συντονισμένου και μαζικού χαρακτήρα του, δεν έχουν καμία σχέση με το Εθνέ Δίκαιο του Ασύλου που αφορά μόνο εξατομικευμένε περιπτώσει. Διαπιστώθηκε ταυτόχρονα ότι τα συγκεκριμένα άτομα χρησιμοποιούνται ως πιόνια από την Τουρκία για την άσκηση διπλωματικής πίεσης και ότι η κατάσταση στα σύνορα συνιστά ενεργή, σοβαρή, εξαιρετική και ασύμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Με αυτά τα δεδομένα, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφάσισε πρώτον την αναβάθμιση στο μέγιστο επίπεδο των μέτρων φύλαξης των συνόρων μας, δεύτερον την προσωρινή αναστολή για ένα μήνα της υποβολής αιτήσεων ασύλου από όσου εισέρχονται στη χώρα παράνομα, Τρίτον, τη σύλληψη, τη μεταφορά σε κέντρα κράτηση και την άμεση επιστροφή, όπου αυτό είναι δυνατόν, στη χώρα τη προέλευσή του όσων εισέρχονται παράνομα σε ελληνικό έδαφο. Τέταρτον, την υποβολή αιτήματο στη Frontex για ανάπτυξη τη ομάδα Rabbit με στόχο τη φύλαξη των συνόρων μα που συνιστούν και εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πέμπτον, την άμεση γνωστοποίηση τη απόφαση αυτή στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την κίνηση τη διαδικασία του άρθρου 78, παράγραφο 3 τη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ τη ελληνική δημοκρατία για την αντιμετώπιση επίγουσα κατάσταση λόγω ευνίδια εισρωή υπηκών τρίτων χωρών στο πλαίσιο τη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ύστερα από συντονισμένε προσπάθειε του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαλ Μισελ, η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντέιβιτ Σασόλη, και ο πρωθυπουργό τη Κροατία, που ασκεί την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Προεδρία, Αντρέι Πλεπκόβιτ, επισκέφτηκαν τη χώρα μα και μαζί με τον πρωθυπουργό βρέθηκαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Πέταξαν με ελικόπτερο Σινούκ πάνω από τη συνοριογραμμή γραμμή και είδαν την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Στι κοινέ δηλώσει που έγιναν αμέσω μετά, ο πρωθυπουργό, ανάμεσα στα άλλα, κατήγγειλε ευθέω στην Τουρκία ότι παραβιάζοντα τη συμφωνία τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να εμποδίζει τι παράνομε εισόδου προ την Ελλάδα, ενθαρρύνει χιλιάδε μετανάστε και πρόσφυγε να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Τόνισε, μάλιστα, ότι, όπω αποδεικνύουν αδιάσυστα στοιχεία, η Τουρκία έχει μετατραπεί σε επίσημο διακινητή μεταναστών. Επισήμανε ότι δεν πρόκειται πλέον για ένα προσφυγικό πρόβλημα, αλλά για μία απόπειρα από πλευρά Τουρκία να χρησιμοποιήσει απεγνωσμένου ανθρώπου για να προωθήσει τη γεωπολιτική τη ατζέντα και να στρέψει την προσοχή αλλού από τη φρικτή κατάσταση στη Συρία τόνισε ότι το πρόβλημα σήμερα δεν είναι προσφυγικό και μεταναστευτικό, αλλά μια ασύμμετρη απειλή στα ανατολικά σύνορα τη Ελλάδα, που είναι και σύνορα τη Ευρώπη. Επανέλαβε ότι κινούμαστε απολύτω στο πλαίσιο του διεθνού και ευρωπαϊκού δικαίου και ταυτόχρονα στελούμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Μην επιχειρείτε να μπείτε παράνομα στην Ελλάδα. Δεν θα τα καταφέρετε. Και αναλαμβάνετε ακέραια την ευθύνη των επιλογών σα. Διακήρυξε ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν εκβιάζονται. Τα σύνορά μα είναι αδεπραγμάτευτα όπω αδιαπραγμάτευτη είναι και η θέλησή μα για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα. Από την πλευρά του, οι επικεφαλεί των ευρωπαϊκών θεσμών έστειλαν ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύη, έδωσαν σαφή στήριξη στι αποφάσει τη ελληνική κυβέρνηση και τόνισαν ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Όπω ανέφερε η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ursula von der η Frontex, ανταποκρινόμενη στο αίτημα τη ελληνική κυβέρνηση, ετοιμάζεται να αναπτύξει μια ομάδα ταχεία παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει ένα σκάφο ανοιχτή θαλάσση, έξι σκάφοι για παράκτιε περιπολίε, δύο ελικόπτερα, ένα αεροσκάφο, δύο οχήματα με θερμικέ κάμερε αλλά και 100 σύνοριοφύλακε πέρα των ήδη υπαρχόντων 530 οι οποίοι θα αναπτυχθούν στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Ταυτόχρονα θα δοθεί οικονομική υποστήριξη ύψου 700 εκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα εκ των οποίων τα 350 εκατομμύρια ευρώ θα είναι διαθέσιμα άμεσα. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργό επισκέφθηκε την Αλεξανδρούπολη και το στρατιωτικό φυλάκιο των κήπων του Εύρου. Συνομίλησε με κατοίκου, χαιρέτησε και συνεχάρη το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, τη αστυνομία και τη πυροσβεστική για το έργο του και τόνισε ότι ο Εύρο είναι πάντα όρθιο. Σήμερα, Τετάρτη, ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια ενημερώνει εκπροσώπου των κομμάτων του Κοινοβουλίου για την κατάσταση στα σύνορα τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση και τις πρωτοβουλίε που αναπτύσσει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα επίση συνεδριάζει εκτάκτω το Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό. Τη χώρα μα εκπροσωπούν ο Υπουργό Επικρατεία κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδη και ο Αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου κ. Γιώργο Κουμουτσάκο. Όπω ξέρετε, στο Υπουργικό Συμβούλιο τη προηγούμενη εβδομάδα, ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, κ. Νότι Μηταράκη, παρουσίασε συγκεκριμένε νομοθετικέ ρυθμίσει του Υπουργείου, που έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίζεται αυτέ τι μέρε στη Βουλή. Πρόκειται για ρυθμίσει που στοχεύουν στην περαιτέρω επιτάχυνση τη διαδικασία ασύλου και τη διευκόλυνση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνού προστασία, καθώ και την αυστηροποίηση των διατάξεων. Για την κυκλοφορία των ετούντων άσυλο μετά την έκδοση απορριπτική απόφαση. Προβλέπεται επίση η αποχώρηση μη δικαιούχων στέγαση από δομέ φιλοξενία και η διακοπή των υλικών παροχών προ αυτού. Προβλέπεται επίση η ενίσχυση των διαδικασιών ελέγχου για τη διαπίστωση τη ανηλικότητα, ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση των προστατευτικών διατάξεων για του μη δικαιούχου. Επίση, έρεται μια κραυγαλαία στρέβλωση. Μέχρι σήμερα, όποιο έμπαινε νόμιμα στη χώρα και έκανε αίτηση ασύλου μπορούσε να πάρει την ελληνική ηθαγένεια σε 7 χρόνια. Αντίθετα, όποιο έμπαινε παράνομα μπορούσε να την πάρει σε 3 χρόνια. Πλέον, με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θοδωρικάκου, ο χρόνο αυτό εναρμονίζεται στα 7 χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα και κάθε μήνα, το Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου θα δημοσιεύει αναλυτικό δελτίο με όλα τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τι ροέ αφήξεων. Τι επιστροφέ, τι μεταφορέ στην ενδοχώρα από τα νησιά, του διαμένοντε και τη δυναμικότητα των κέντρων υποδοχή και ταυτοποίηση των νησιών, καθώ και τι εκκρεμίε αιτήσει ασύλου. Από τα στοιχεία του πρώτου αυτού δελτίου επισημαίνονται τα εξή. Αυξημένε τροές είχαμε το πρώτο δίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Αναλυτικότερα, τον Ιανουάριο παρουσιάστηκε αύξηση κατά 35%, ενώ το Φεβρουάριο κατά 20%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ωραίε του Φεβρουαρίου του 2020 μειώθηκαν κατά 38% σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020. Οι δομέ των ΚΙΤ στα νησιά παραμένουν υπερκορεσμένε. Οι διαμένοντες στα κέντρα υποδοχή και ταυτοποίηση είναι ελαφρά λιγότεροι στο τέλο Φεβρουαρίου σε σχέση με το τέλο του έτου. Αντίστοιχα, οι συνολικοί πληθυσμοί στα νησιά. Εντό και εκτό κέντρων υποδοχή και ταυτοποίηση, ήταν 41.891 στα τέλη του 2019 έναντι 42.033 στα τέλη Φεβρουαρίου του 2020. Οι μεταφορέ από τα νησιά στην Ενδοχώρα, σε συνδυασμό με τι επιστροφέ προ την Τουρκία και τι αναχωρήσει μέσω Διεθνού Οργανισμού Μετανάστευση κατά το Δήμιο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, είναι μεγαλύτερε από τι ροέ του Δημήνου γεγονός που σημαίνει καθαρή μείωση του συνοικού πληθυσμού στα νησιά. Συγκεκριμένα, 6.174 άτομα έφυγαν, είτε μέσω Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, είτε λόγω χορήγησης ασύλου από τα νησιά προς την Ενδοχώρα. Οι επιστροφές αυτές έχουν υπερτυπλασιαστεί το πρώτο δίμηνο του 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Εν τούτης, παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τέλος, ο συνολικό μέσο χρόνο από αρχική καταγραφή μέχρι έκδοση απόφαση επιτήσεως χορήγηση ασύλου περιορίζεται πλέον στι 27 ημέρε για το 2020 έναντι 183 ημερών το 2019. Σε ό,τι αφορά τώρα την αντιμετώπιση του κορονοϊού, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα με σοβαρότητα, προνοητικότητα και υπευθυνότητα, ακολουθώντα σε κάθε βήμα τι εισηγήσει των ειδικών. Καταρτίστηκε έγκαιρα σχέδιο αποτροπή τη μετάδοση του ιού και εκδόθηκε πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ανοίγει το δρόμο για όποια βήματα χρειαστούν ώστε να είμαστε έτοιμοι ακόμη και για το χειρότερο σενάριο. Το σχέδιο μπαίνει ήδη σε σταδιακή εφαρμογή, ανάλογα με τι εξελίξει και τι εισηγήσει των ειδικών. Καθημερινά, η Επιτροπή Αντιμετώπιση Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσια Υγεία από λιμογόνου παράγοντε του Υπουργείου Υγεία, που αποτελείται από ειδικού επιστήμονε καθηγητέ επιδημιολόγου και λοιμοξιολόγου, εκτιμά τα δεδομένα και εισηγείται αναλόγω. Για το συντονισμό των ενεργειών των κρατών μελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Υγεία στι Βρυξέλλε. Μέχρι σήμερα, ανοιχνεύτηκαν στη χώρα μα 8 κρούσματα, έχουν εκνηλατηθεί πάνω από 270 επαφέ στο περιβάλλον του και έχουν γίνει περισσότερε από 570 διαγνωστικοί έλεγχοι. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Πρωθυπουργό και Διάκο Μητσοτάκη θα συναντηθεί με τον Δημήτρη Σιλούρη, πρόεδρο τη Βουλή Αντιπροσώπων τη Κύπρου. Αύριο θα έχει συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη. Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργό θα συναντηθεί με τον επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα, Κλάου Ρέγκλινγκ. Ενώ τη Δευτέρα θα μεταβεί στο Βερολίνο για να παραστεί στο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ με έμφαση στα ενεργειακά και την πράσινη ενέργεια. Ενώ την Τρίτη θα επισκεφτεί τη Βιέννη, όπου θα συναντηθεί με τον καγκελάριο τη Αυστρία, κύριο Κούρτ. Κλείνοντα, θα ήθελα να επισημάνω ότι επειδή τα fake news δεν έχουν τελειωμό, ενώ πριν από λίγο μιλούσαν για τραυματίε, τώρα μιλούν για νεκρό. Επιβεβαιώνω ξανά την προηγούμενη διάψευσή μου: δεν υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό με πειρά από ελληνικέ αρχέ. Σα ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ για τι ερωτήσει σα. Λοιπόν, σε απευθεία συνδέση με τη Γενική Γραμματεία, παρακολουθήσαμε την ενημέρωση του